lesson. You are the only one. My heart. Καλησπέρα σας, καλέ. Αυτό κάνει κρακρά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Αχ, Θεέ μου. Καλησπέρα σας, αγαπημένα μου φιλαράκια. Τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά, φυσικά και είστε καλά. Γιατί, τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη, εντάξει. Όχι, δεν είστε καλά, γιατί είναι μια πάρα πολύ αδιάφορη μέρα. Είναι μια μέρα που, εντάξει, πού θα πάει, θα περάσει. Εδώ, εγώ κουμπάρα σε γάμο. Είσαι βάφτης. Όχι, ρε παιδιά, να ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ τη μόδα αυτά. Τι να κάνω τώρα. Έφτιαξα και τα κοτσίδια μου εγώ πάνω σήμερα και είπα να το πήξω λίγο πιο μπεμπέκα. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Θα το κάνω και αυτό. Θα κάνω ό,τι θέλω, τέλος πάντων. Σκασίλιο. Λοιπόν, εδώ φυσικά είμαστε μαζί συντονισμένοι στο Loca Report όπως κάθε μέρα στις 4 η ώρα. Γιατί για να σπάσουμε την ημέρα μας τα δύο, γιατί για να σας κρατήσω εγώ στην τροφιά με τον δικό μου τον τρελό κόπο. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα, ξεκινήσαμε έτσι πάρα πολύ ωραία, λίγο πιο ανεβαστικά τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να πέφτουμε. Ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μας δεν πρέπει να μας ρίχνει, διότι η ζωή συνεχίζεται. Αυτό να το ξέρετε. Τι και αν σας είπαν ότι σας βαριούνται, τι και αν σας είπαν ότι δεν γελάνε με το χιούμορ σας, τι και αν σας είπανε ότι θα σας διώξουν από τη δουλειά σας, δεν έγινε και τίποτα, καλά μου φιλαράκια και αγαπημένα. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Να το ξέρετε. Βεβαίως. Εγώ εδώ τι σας λέω. Συμβαίνουν αυτά. Ξέρετε τι γίνεται. Το χιούμορ είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό. Το έχουμε αναλύσει στην εκπομπή εδώ. Άλλωστε, πριν από πάρα πολύ καιρό, διότι δεν μπορώ να ακούω τους ανθρώπους που λένε ότι δεν έχεις χιούμορ. Και ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε, που θα μου πεις εμένα ότι δεν έχω χιούμορ. Λέω εγώ, καλή ώρα. Όχι, κανένας δεν μπορεί να σας το πει αυτό. Σας το υπογράφω. Γιατί το χιούμορ είναι θέμα χημείας. Είναι η χημεία των ανθρώπων, είναι σαν τις σχέσεις, είναι πώς ταιριάζουν μεταξύ τους. Είναι, ρε παιδί μου, πώς τα βάζουν κάτω τέλος πάντων και λένε, κοίταξε να δεις, μου κάνει, γιατί μου κάνει. Γιατί γελάω μαζί της. Το πώς γελάς εσύ μαζί της ή πώς γελάς μαζί του, δεν θα σου δώσει κανένας, δεν θα σου κάνει κανένας υποδείξεις. Και κανένας δεν θα σου πει γιατί. Καταλάβατε. Όλα λοιπόν είναι θέμα χημείας. Απλώς ξέρετε τι γίνεται, ας πούμε, με εμάς τα πρόσωπα που ενδεχομένως προβαλόμαστε λίγο περισσότερο ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι προβαλόμαστε λίγο περισσότερο. Γιατί σε αυτό το χώρο όλοι έχουμε γίνει. Όλοι είναι celebrity. Και γενικότερα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Ξέρετε τι γίνεται. Απλά καμιά φορά έχουμε έτσι μια μερίδα ανθρώπων, λίγο περισσότερων ανθρώπων, οι οποίοι ενδεχομένως να ταυτίζονται με εμάς και με το χιούμορ μας. Αν όμως δεν ταυτίζεστε με το χιούμορ μου, είδατε, μπερδεύω και τη γλώσσα μου. Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να πάτε σε κάποιο άλλο. Όχι, αστειεύομαι. Μην το αλλάξετε, μην πάτε πουθενά. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε να με απολαύσετε. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε να με δείτε. Γι' αυτό ντύθηκα κουμπάρα εγώ σήμερα. Εγώ εδώ πέρα. Γι' αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Αστειεύομαι. Λοιπόν. Take me down. Πάρα πολύ φαν, θα προσπαθήσω. Όχι, αγαπημένοι μου, αυτά είναι έμφυτα, δεν θα προσπαθήσω τίποτα. Θα είμαι ο εαυτός μου όπως είμαι πάντα εδώ φυσικά μαζί με εσάς. Καλά, θα κρίσει το ματάκι μου. Λέτε να με μελετάει κανένας. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, έχει δει για τα καλά το καλοκαιράκι. Κάτι συννεφάκια έχει εκεί έξω. Συννεφούλα, καλά το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και άκουγα το συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει, σου ζητώ. Πάρα πολύ. Το άκουγα και σκεφτόμουν τα πολύ παιδικά μου χρόνια που ήμουν πηγαίνα στην κατασκήνωση και κάναμε κάτι διαγωνισμού τραγουδιού. Και ήταν κλασικό τραγούδι. Η συννεφούλα, η Τζαμάικα, το. Πώς το λένε, πείτε κανένα άλλο. Η συννεφούλα, η Τζαμάικα. Καλά, δεν το συζητάμε, Pixlax. Εννοείται. Πουλάμε ακόμα μια. Και όλα αυτά τα σχετικά. Και μια και είπα και από Pixlax, θέλω να σα πω ότι γνώρισα χθες και από κοντά τον Μπάμπι Στόκα. Και επειδή δεν έχω δει τον μπαμπά μου, μπαμπά σου στέλνει πάρα πολλά φιλιά. Μου είπε ότι είσαστε φίλοι. Και τον γνώρισα χθες. Γλυκείτε του ευγενέστατο, χαμογελαστό. Πάρα πολύ καλό, που κάνει φανταστική εντύπωση. Λοιπόν, και τι άλλο. Να σα πω και να ολοκληρώσω έτσι την χθεσινή μου ημέρα, γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσια. Το καταλάβατε αυτό άλλωστε και στο Instagram story μου, καθώς πήγα και σε μια εκδήλωση τέλος πάντων για μια μπύρα. Και πέρασα πραγματικά πολύ ωραία. Είδα και τη Μαντώ εκεί πέρα, μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει εδώ.
να κάνει εκπομπή. να πάρω ένα ρεπό από την εκπομπή και τη λέω: Έλα εδώ, μωρή που σου έφαγα την εκπομπή. Τη λέω: Κάτι τέτοια τρελά. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, να είναι καλά η κοπέλα. Γελάσαμε πάρα πολύ και με τη Μαντό και με την Τζέννη. Και γενικώς κάθε φορά που τη βλέπω περνάω φανταστικά. Οπότε μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει εδώ. Οπότε ξέρετε τι έχει να γίνει όταν έρθει εδώ, Σας περιμένουμε όλους εδώ πέρα να παραταχθείτε μπροστά. Για την ακρίβεια πίσω. Λοιπόν. Πολλά πράγματα έχουν γίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά ευχάριστα νέα να σας ανακοινώσω. Γιατί όπου διαβάζεις ιστοσελίδες, σε site, ό,τι και να διαβάσεις, βλέπεις για θανάτους, βλέπεις για δολοφονίες, βλέπεις για. Έλα, Χριστέ και Πανέ, γιατί γίνεται ρε παιδιά εκεί, το έχει χάσει ο κόσμος. Δεν ξέρω, έχουν εκτροχιαστεί. Τι γίνεται, σηκώνουν ένα πιστόλι εκεί και μπαμ μπαμ ή κάνουν κάτι και σου λέει Α, σε σκότωσα, σε πετάξω κάπου για να μην σε βρει κανένας. Τι γίνεται. Ή δουλεύεις εσύ σαν οικιακή βοηθός, έλα να σε εκμεταλλευτούμε και λίγο. Τι που είμαστε. Πραγματικά, δηλαδή, αυτά δεν γίνονται ούτε στον Παναμά. Αυτά δεν γίνονται. Θα γίνουμε, κάποτε ήμασταν γνωστοί για τους φιλοσόφους μας, κάποτε ήμασταν γνωστοί. Βέβαια, κάποτε ήμασταν γνωστοί για τους φιλοσόφους μας, κάποτε ήμασταν γνωστοί για τον πολιτισμό μας, για τη δημοκρατία, ότι εμείς εδώ, η Ελλάδα είναι συνώνυμη με τη δημοκρατία. Καμία δημοκρατία πλέον. Τίποτα, μηδέν. Εδώ έχουμε γίνει. Ούτε καν σκυλιά, ούτε ζώα δεν έχουμε γίνει. Που τρώμε ο ένας τον άλλον. Τι συμβαίνει, βρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι η κρίση αυτό. Άραγε. Είναι απλά κάτι που το κρατούσαμε μέσα μας και τελικά με την κρίση βγήκε αυτό το πράγμα προς τα έξω. Σου λέει δεν έχω να χάσω και τίποτα, ας βγάλω τον πραγματικό μου εαυτό. Είναι οι καταπιεσμένοι άνθρωποι. Είναι, τι είναι, δεν ξέρω, πρέπει να είναι και κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Είναι. Είναι αυτό που θέλουμε να ζήσουμε εμείς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ωστόσο, ο Θανάσης κάτι διάβαζε το πρωί για μία έρευνα. Κάτσε να δεις. Ότι οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από εμάς. Πώς γίνεται αυτό, οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από εμάς. Και φώναζε κιόλας. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από εμάς. Μακάρι τουλάχιστον εμείς να δώσουμε τα φόντα στις επόμενες γενιές όντως να είναι καλύτερες από εμάς. Και η κρίση αυτή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι το εφαλτήριο για εκείνες, ούτως ώστε να τα κάνουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και όχι έτσι χάλια που τα έχουμε κάνει εμείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, αρκετά φιλοσόφησα. Ας φύγω για ένα break, ας πάω για ένα μουσικό break, να γυρίσουμε, αλλά θα γυρίσουμε φυσικά πάντα με αυτή την φοβερή διάθεση που έχουμε σήμερα. Τουλάχιστον να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά, εδώ πέρα, γιατί άλλα μπορούμε να τα ξέρουμε, τα κάνουμε καλά. Και θα επιστρέψουμε! Γιατί αυτό το πράγμα δεν βολεύει καθόλου τελικά. Λοιπόν, βολεύει πάρα πολύ για να χάνεις την πολιτούλα, έτσι να το παίξεις κυριούλα. Αλλά εδώ τώρα για την εκπομπή για να κάνουμε, να διασκεδάσουμε, να χαμογελάσουμε λίγο, να περάσουμε καλά, τέλος πάντων να χορέψουμε. Δεν βολεύει πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Καλησπέρα. Έχω έρθει να σας διδάξω το savoir vivre. Θέλω να κάνεις όμως από εδώ και πάνω, γιατί άμα το παίξουμε και στο παπούτσι κάτω, τώρα δεν είναι το savoir vivre, είναι το savoura vivre. Κατάλαβες και έχει τίποτα άλλο, θα φάω και ξύλο από τη συνήθειά μου. Ήρθα εδώ για να σας διδάξω το savoir vivre. Θέλω να σας πω ότι τρώμε πρώτα με τα έξω, το έξω με χέρι και το έξω πυρούνι χρησιμοποιείται για να φάμε τη σαλάτα. Το λίγο πιο μέσα χρησιμοποιείται για το ορεκτικό και φυσικά το μέσα-μέσα χρησιμοποιείται για το κυρίως πιάτο. Άσχετα με το ότι όλα έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος και μπορούμε απλά να τα γλύψουμε με τη γλώσσα μας και να τα καθαρίσουμε πάρα πολύ ωραία και να τα χρησιμοποιήσουμε και για το επόμενο πιάτο. Εμείς αποφασίσαμε έτσι, γιατί είμαστε καταναλωτικά όντα, να βάλουμε 3 μαχαιροπύρουνα στο τραπέζι και 2 κουτάλια επάνω, γιατί μπορεί το πρώτο το πάνω να χρησιμοποιείται για τη σούπα και το από κάτω να χρησιμοποιείται για το γλυκό. Και να μπερδέψετε, δεν έγινε και τίποτα, δεν το καταλάβει κανένα. Αυτό σας το εγγυώμαι! Και μια και είπα γλυκό, έφτιαξε μια μιλόπιτα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωραιότατη. Και καλά, ακούστε να σας πω τι έκανα για να ξέρετε. Έχω πάρει από ένα πάρα πολύ γνωστό κατάστημα, το οποίο κάποτε είχε παιχνίδια, αλλά δεν έχει, αλλά τέλος πάντων. Από ένα πάρα πολύ γνωστό κατάστημα, αυτό το κόφτη πατάτας, που, που βάζεις την πατάτα μέσα, την καθαρίζεις. Σαν έξυπνο σκοπό είναι το έξυπνο σουτιέν, το έξυπνο κολάν και όλα αυτά, το έξυπνο λάστιχο, η έξυπνη σίτα. For God's sake, θα ξεχνούσα την έξυπνη σίτα. Λοιπόν, πώς είναι όλα αυτά, είναι και ο έξυπνος κόφτης.
Και καθαρίζει την πατάτα την τσιφλιδή και τη βάζει μέσα σε αυτό και κάνει ένα κρακ και στην κόβει ξέρεις, σε ίδιο μέγεθο όλα. Για να τη βάλω, θα την κάνει. Ήταν φανταστική τέλεια. Λοιπόν, σε αυτό τον έξυπνο κόβει, εγώ έπαιξα με μήλο και έβαλα μέσα το μήλο και μου το κόψε όλα σε λωρίδε. Τέλειο και ψήθηκε φανταστικά, παιδιά. Τέλεια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Κάτι. Θέλει. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε στέγη μιλόπιτα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο. Μπορεί να την κάνει αυτή τη μιλόπιτα από ένα παιδάκι που είναι 5 ετών. Εντάξει, όχι τόσο. Από κάποιον που είναι πολύ πολύ μικρό με κάποιον που είναι πολύ 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 μεγάλο. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη. Έχει μόνο 1-2. Θα σα πω τι υλικά έχει. Έχει το βούτυρο, έχει τη ζάχαρη, έχει βανίλια. Ένα βανίλια τη σκόνη ή τη βανίλινη, αν θέλετε. Έχει ένα στίκ κανέλα και τη σφολιάτα. Αυτό και τα μήλα. Τίποτα άλλο. Πόσο εύκολο είναι, πείτε μου. Δεν θέλει. Γιατί εγώ που ψιλοβαριέμαι και τι μιλωτέ αυτέ που έχουν και μου τι πάνε αυτέ που, που γίνονται σαν κέικ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου. Μου αρέσει αυτή που είναι σαν τάρτα και έχει καραμελώσει όλο το φύλλο από κάτω και την κάνει κράτσι. Και σκα. Wow. Τέλο πάντων. Λοιπόν, έτσι, αφού έχω πιάσει αυτό το γυναικείο μου το θεματάκι. Όχι, δεν θα πω τώρα. Θα επιστρέψω μετά για να μιλήσω για όλα μου τα αγαπημένα προϊόντα που υπάρχουν φυσικά εδώ πέρα. Που υπάρχουν φυσικά εδώ, όμως μέσα σε όλα θα ήθελα λίγο έτσι να μιλήσω για την γλυκύτατη μου, την γλυκύτατη, τέλος πάντων, για την Μπέλα Χαντίτ, την οποία Μπέλα Χαντίτ, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν πολύ τρελαίνομαι κιόλας. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ η Μπέλα Χαντίτ. Δεν ξέρω γιατί. Η Gigi ίσως λίγο περισσότερο. Η Μπέλα δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Και μου τις πάει που τη λένε και Μπέλα και καλά επειδή είναι όμορφη. Εντάξει, πειράζει, ενοχλώ κανέναν. Μπέλα είχα ένα σκύλο. Που τον. Αλήθεια. Λοιπόν. Μπελίτα, είδες. Εντάξει, βέβαια δεν είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί είχα και σκύλο που λέγανε Δημήτρη. Και τον φώναζα με Μίτσο. Κανονικά. Όχι. Θέλω να πω. Μου αρέσει πάρα πολύ τα σκυλιά να τα λες με ανθρώπινα ονόματα. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο. Και όταν είχα πάρει τον Κούπερ, σκεφτόμουν να τον βγάλω Βαγγέλη. Να τον βγάλω. Ήθελα κάτι. Μιχάλη. Ήθελα κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Μου αρέσει, τι καταλαβαίνει, γιατί δηλαδή να φωνάζει στον δρόμο και να. Μιχάλη. Ή Νικόλα, και να γυρίζει ο σκύλος που λέει. Δεν φανταστικό. Δεν σας αρέσει πολύ, ε. Ποιος? Νικό. Πάντως αυτό που είχα εγώ τον λέγανε Μίτσο. Γιατί ήταν τσοπανόσκυλο και ήταν τσοπάνης. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά τον θέλαμε και τον βγάλαμε Μίτσο. Και το άκουγε μια χαρά, ήταν φανταστικός τύπος. Λίγο άγριος. Λίγο. Έτρωγε όποιον έμπαινε μέσα στο σπίτι, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Ήταν λίγο άγριος. Λοιπόν. Αστείευομαι, ήταν πάρα πολύ καλά το γλυκό μου το σκυλάκι. Λοιπόν, σας έλεγα για την Μπέλα Χαντίντ anyway και κατέληξα στα σκυλιά, η οποία μίλησε πρώτη φορά για το χωρισμό της με τον The Weeknd και δεν είπε και πάρα πολλά πράγματα ουσιαστικά, για να ξέρετε. Είπε απλά ότι είναι επιτέλους το σημείο που μπορεί λέει, να σκέφτεται τι θέλει εκείνη να κάνει και που θέλει εκείνη να πάει. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε η Μπέλα Χαντίντ ως προς τον χωρισμό της. Σε άλλα νέα όμως θέλω να σας πω ότι τον έχει πάρει η Σελίνα Γκόμες. Τι να κάνω. Να μιλήσω πιο σιγά. Σε άλλα νέα, το... Α, ναι, φυσικά. Σε άλλα νέα, λοιπόν, τον έχει πάρει η Σελίνα Γκόμες και τον έχει διπλαρώσει εκεί πέρα, τον έχει κρατήσει και σου λέει, «Ωπ, δεν θα πας πουθενά». Εντάξει. Που μου αρέσει η Σελίνα Γκόμες εμένα. Μ' αρέσει, τη θεωρώ όμορφη. Έχει περάσει και τόσο πολλά δύσκολα πράγματα. Εντάξει, τη θεωρώ πάντως πάρα πολύ όμορφη, έχει πολύ ωραίο πρόσωπο. Και μου θυμίζει λίγο και την Ariana Grande, για να είμαι ειλικρινής, στο πρόσωπο. Έτσι, λίγο το στυλ είναι λίγο Ariana Grande. Λέω εγώ τώρα, τα πετάω. Τέλος πάντων, μπορεί να με βρίζει και η αδερφή μου τώρα. Ενδέχεται και αυτό να συμβαίνει. Εντάξει, όμως από εκεί που μίλησα τώρα για την Σελίνα Γκόμες, να πούμε και συγχαρητήρια στον Γρηγόρη Πετράκο και τη Θεοφανία Παπαθωμά που περιμένουν δεύτερο παιδάκι. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ έχω βρει εδώ για να σας δείξω και δεν ξέρω, Κωνσταντίνη, φαίνομαι πάνω ή έχω αποσυνδεθεί. Μ' ακούει, με βλέπει. Το βλέπει. Α, τέλεια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θέλω να δείξεις μπροστά το πιο χαμογελαστό σκύλο που υπάρχει στο Instagram αυτή τη στιγμή. Που δεν με βλέπει. Ωραία. Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί πρέπει να έχει αποσυνδεθεί όντως. Τώρα λογικά θα το βλέπεις το πιο χαμογελαστό σκύλο που υπάρχει πάνω στον πλανήτη Γη. Και τον λένε. Ριούτζι. Δεν ξέρω τέλος πάντων πώς το λένε. Σε άλλα νέα, εσείς θα μου πείτε, κοιτάξτε μια φωτογραφία. Δεν είναι φανταστικό. Κοίτα πώς γελάει. Έχει το πλαγιαστό το χαμόγελο.
Λοιπόν, αυτός είναι ο Μεσχέ Ρουίτζι 513, ο οποίος έχει απαριθμεί πάρα πολλούς followers. Θα σας πω σε λίγο μόλις κλείσουμε. Κοιτάξτε τι όμορφος είναι. Εσείς θα πιστεύετε ότι είναι ένα ακίτα. Κοιτάξτε πώς χαμογελάει το γλυκό μου το σκυλάκι. Καλό μου σκυλάκι. Έχει και βίντεο. Τι είναι. Α, να το. Βλέπετε όμως ότι δεν είναι στα κυβικά ενός ακίτα. Τα ακίτα είναι πιο ψηλά σκυλιά. Άρα, τι είναι αυτό το σκυλί. Όχι, δεν είναι κοντόχοντρος, Γιώργο. Μην είσαι τέτοιος. Αυτή η ράτσα, να ξέρετε, γιατί την έψαχνα και εγώ πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα πάω πια μετά. Αχ, τι όμορφο που είναι. Καλό μου σκυλάκι. Λοιπόν, αυτό το σκυλάκι και αυτή η ράτσα συγκεκριμένα λέγεται Simba Inu. Ναι, είναι, ουσιαστικά είναι σαν ακίτα, αλλά είναι πιο μικρόσωμο. Είναι στα κυβικά του Cooper, πώς είναι τώρα, κυρίως στα 14-15 κιλά. Εκεί φτάνει με πάρα πολύ τρίχα. Όπως βλέπουμε όλοι μας, πανέξυπνο σκυλί, μόνο 175.000 followers. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε μου. Μήπως θα φτιάξω κι εγώ ένα για τον Cooper. Super Cooper the Dog, να το βάλω. Και να ανεβάζω όλες τις φωτογραφίες αυτές, στα στάδια της ζωής του, τέλος πάντων. Θα με στηρίξετε σε αυτό, θα κάνετε όλοι follow στο Super Cooper the Dog. Ή Super Cooper. Ή Cooper, τέλος πάντων. Γιατί. Αφού είναι Super Cooper. Ναι, αλλά είναι Super Cooper, σου λέω. Ναι, αλλά θα είναι. Τώρα είναι Mini Bongos. Μετά θα γίνει Biggie Bongos. Γιατί είναι Mini. Τώρα είναι Medium Bongos. Γιατί είναι μόνο 17,5 κιλά. Λοιπόν, θέλω να με στηρίξετε πάρα πολύ σε αυτή μου την απόφαση τελικά να φτιάξω ένα Instagram profile. Ναι, ένα Instagram profile για το σκύλο μου. Λοιπόν, φεύγω. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο να πούμε 5 πράγματα για Survivor. Φυσικά να μιλήσω για τα αγαπημένα μου προϊόντα που έχω πάντα εδώ πέρα και έχω και άλλα να σας πω. No εδώ είμαστε φυσικά μαζί στο Loga Report, που αλλού είμαστε τρελοί, έχουμε διάθεση, πάντα έχουμε διάθεση, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι που μας την ρίχνουν, δεν πειράζει, εμείς ανασκουμπωνόμαστε και κερδίζουμε την ενέργειά μας πάλι πίσω, τη ρουφάμε από εκείνους που μας την πήρανε, τη ρουφάμε πάλι πίσω και φυσικά την περνάμε σε εσάς. Αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς. Δεν θέλω να αφήνετε κανέναν να σας παίρνει την ενέργεια που έχετε. Και αν υπάρχει κάτι που ξέρετε ότι το κάνετε καλά, να το υποστηρίζετε μέχρι τέλους. Όχι να είστε και ξεροκέφαλοι, εντάξει, μην το ξεχνάτε, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται τώρα. Έχω φοβερή αγωνία, γιατί έχω δει τα τρία teaser trailers με τον Βαγγέλη Καγουριώτη, με τον Άρη Μακρύ και με τον Τζίνι Τζίαν, που εξάπτουν την περιεργιά μου. Τι θέλω να πω όμως τώρα, ότι περιμένω με αγωνία, παιδιά, να μάθω αυτό το νέο project της Amita Motion. Φαντάζομαι ότι το περιμένετε και εσείς, θα τα δείτε τα τρέιλερ, οπότε πρέπει να μείνουμε όλοι συντονισμένοι, που αλλού στη θετικηενέργεια.gr, για να μάθουμε τέλος πάντων τι συμβαίνει εκεί πέρα, μέσα στις επόμενες μέρες θα βγούνε όλα. Οπότε τι να σας πω, αυτά σας λέω και εγώ, περίμενα να μάθω πώς και πώς. Λοιπόν, αυτό όμως που σίγουρα ξέρω, ξέρετε ποιο είναι, αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι έχω στην παρέα μου πάντα, και τι θα κάνω τώρα. Δεν θα το καταλάβει κανείς, ε. Καλά είσαι. Λοιπόν, αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι έχω. Εδώ το κράκ συνεχίζει, ε. Το βλέπεις. Λοιπόν, έχω σίγουρα στην παρέα μου τι άλλο από τα αγαπημένα μου Μπατίστ. Τα οποία είναι εδώ πέρα και τα έχω και τα παρουσιάζω μόνο σε εσάς. Κορίτσια μου, κορίτσια αγόρια. Υπάρχουν και αγόρια που έχουν πλέον τα μακριά τους τα μαλάκια, που βαριούνται και εκείνοι να τα λούζουν κάθε μέρα. Και τώρα που παίρνει το καλοκαιράκι είναι εκνευριστικό, γιατί ξέρω, παιδιά, πέφτει ο υδρότας. Θα πάρω 2-3, έτσι γιατί μπορώ, συγγνώμη. Ξέρω ότι δεν βοηθάω καθόλου αυτή τη στιγμή το γλυκό μου, τον Γιώργο τον αγαπημένο, γιατί είμαι λίγο υπερκινητική. Ωστόσο, ήθελα να πάρω έτσι απλά 3 ενδεικτικά στα χέρια μου, γιατί μακάρι να ήταν μόνο 3. Αλλά δεν είναι μόνο 3 και ευτυχώς για μας όλους που δεν είναι μόνο 3. Λοιπόν, θέλω να τα πάρω στα χέρια μου
και να τα δείξω σε εσάς. Για εσάς, κορίτσια μου, για εσάς, αγόρια μου, που τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, εντάξει, δεν μπορούμε να λύσουμε και κάθε μέρα τα μαλλιά μας και δεν κάνει να λύσουμε και κάθε μέρα τα μαλλιά μας κιόλας. Αλλά δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και η συνωμοταξία των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πολύ λιπαρά μαλλιά. Έχουν, και αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με το. Δεν είναι θέμα απλησιάς, είναι θέμα του ότι έτσι συμβαίνει. Εγώ, για παράδειγμα, λούζω με το πρωί, παιδιά, μέχρι το απόγευμα, εκεί η γλυμμένη αγελάδα έρχεται στο κεφάλι μου. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορούμε να κάνω κάτι. Άμα θέλω να φύγω, να πάω από, να φύγω από τη δουλειά και να πάω μετά σε ένα event το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου μπατίστ. Και ευτυχώς, γιατί θα μου λύσει, μου έχει λύσει για την ακρίβεια τα χέρια. Εχθές έφυγα από εδώ, κιουρία, και μέχρι να φτάσω στο σπίτι, παιδιά, δεν είχα χρόνο εντωμεταξύ να κάνω και ένα μπάνιο. Και μέχρι ένα ντουζ γρήγορο, και αυτό για να μπω στη διαδικασία να στεγνώσω και να φτιάξω μαλλί για κανένα λόγο. Οπότε έφυγα και όπως ήμουνα. Πήρα, έπιασα το μαλάκι μου επάνω και πριν τα πιάσω τα μαλάκια μου πάνω, έβαλα εννοείται στις ρίζες μου λίγο από. Έβαλα εχθές για την ακρίβεια, έβαλα αυτό γιατί δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ για την ρίζα, που να βάλω για την ξανθιά ρίζα για να μου την καλύψει. Οπότε έβαλα αυτό εδώ που μυρίζει φανταστικά, παιδιά. Almond, φανταστικά. Δεν μπορώ ούτε να σας περιγράψω την μυρωδιά αυτή. Λοιπόν, έβαλα λίγο ίσα-ίσα, έκανα ένα ελαφρύ μασάζ στο κεφάλι μου και το αποτέλεσμα ήταν λες και μόλις είχα βγει από το μπάνιο. Το συγκεκριμένο αυτό το έχω καταστρέψει όλο γιατί το βάζω στο χέρι και το μυρίζω συνέχεια, να ξέρετε. Αλλά τι να κάνω. Και το αστείο ποιο είναι, ότι περπατάω στους διαδρόμους και μου λένε τι κολόνια φοράς. Παιδιά, δεν φοράω κολόνια. Είναι το μπατίστ. Τι είναι, λέω τώρα, ότι το χρησιμοποιήσω και σαν κολόνια. Όχι, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, έκανα αυτή την κίνηση και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Έχει πάρα πολλά μόνο για εσάς. Και μόνο για εμάς για την ακρίβεια και πάντα έχω ενδεικτικά να σας διαβάσω κάποια από αυτά. Heavenly Volume το χρησιμοποιείτε κιόλας όχι μόνο. Όχι μόνο για την αναζωογόνηση, αλλά το χρησιμοποιείτε και για εσάς που έχετε λίγα μαλάκια. Εσείς που έχετε λίγα μαλάκια, αν βάλετε λίγο στη ρίζα σας, στα σημεία που θέλετε να δείξετε ότι έχετε, στα σημεία που θέλετε μάλλον να τους δώσετε όγκο, είναι ο καλύτερος τρόπος. Σηκώνετε λίγο τη ρίζα, ένα φσιτ και αμέσως το μαλλί σας αποκτά όγκο. Από εκεί που το περιμένετε. Χωρίς κρεπάρισμα, χωρίς τίποτα για να καταστρέφετε και τη ρίζα των μαλλιών, αλλά και τα μαλλιά σας γενικά. Και δείχνουμε και υγιή. Και δυνατά και δεν τα καταστρέφουμε και καθόλου και φυσικά αποκτούμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Με το Heavenly Volume πάντα. Λοιπόν, το φλωράλ. Το φλωράλ που είναι με το άρωμα των λουλουδιών, έτσι ανοιξιάτικο καλοκαιρινό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, που αναζωογονεί τα μαλλιά σας και μάλιστα τα κάνει να μυρίζουν υπέροχα. Και ξέρετε, κορίτσια, το πρώτο πράγμα που μυρίζουν οι άντρες πάνω τους, όταν πέσουν πλέον στην αγκαλιά μας και τις στυλίξουμε στα δίκια μας, είναι φυσικά το μαλλί μας. Οπότε έχετε πει στα υπόψη. Αυτά ήθελα να σας πω για τον Μπατίστ. Τουλάχιστον ελπίζω εκεί στο Survivor να τους έχουν δώσει ένα αποδάφτο από την παραγωγή για να μας και μυρίζουν λίγο καλά μεταξύ τους, γιατί μάλλον ντομάνε. Φαντάζομαι, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Φεύγω, επιστρέφω αμέσως μετά, διότι έχουμε και μακιγιάζ εδώ για εσάς και λίγο Survivor και αυτά. Rehab, I said no, no, no. Που έχει μουσική και θες να τραγουδήσεις τη μουσική και ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο για να τραγουδήσεις τη μουσική. Ή λες να 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 ή τουρουρουρουρουρουρουρου. Ανάλογα με αυτό που θέλεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαι κι εγώ. Όχι για πολύ ακόμα ωστόσο, γιατί πρέπει να φύγω γρήγορα για να έρθει ο Θέμης να σας κάνει να περάσετε, να αισθανθείτε ok και να σας δώσει τις αγαπημένες σας επιτυχίες όλες στο πιάτο. Αλλά πριν κλείσω και πριν φύγω, καταρχάς θέλω να μιλήσω για αυτό το Survivor που πλέον είναι υποψήφοι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Μπο, ο Κουκκινάκης και η Λάουρα. Βασικά είναι όλοι υποψήφοι εκτός από τους δύο που είχαν την ασυλία. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Καλά, το επεισόδιο του σημερινού μάλλον πρέπει να έχει πολύ πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Αγγελόπουλος έχει χάσει πολύ από το κοινό του επίσης από ό,τι καταλαβαίνω. Ωστόσο όμως, εκτός έκανε πάρτι το Twitter τριά με την υποψηφιότητα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Αν το Twitter συνάδει με τα τηλεφωνήματα, φαντάζομαι ότι η Ευρυδίκη έχει φύγει ήδη και δεν το ξέρει. Από ό,τι καταλαβαίνω. Τουλάχιστον. Όλοι θέλουν να φύγει για να αναξηγεί το λόγο. Κάποιες εταιρείες εντωμεταξύ είδα στο τρέλερ το σημερινό ότι κάνει κάτι. Αφήστε με! Κάτι τέτοια περίεργα, κάτι τέτοια τρελά. Εντάξει. Η πείνα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να βγαίνεις εκτός αυτού. Να λέμε και την αλήθεια μας. Αλλά για σένα, Ευρυδίκη μου, που θα φύγεις κατά πάσα πιθανότητα από το παιχνίδι, μπορεί να φύγει και η Λάουρα, βέβαια. Η οποία τελικά
Η οποία τελικά τάχα στα κιλά, έτσι το είδαμε όλοι. Ε? Το τάχα στα κιλά τα είδατε όμως. Τάχα στα κιλά και της. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Και όχι μόνο τα, όχι τάχασε. Τάχασε, βέβαια τα βρήκε η Ευρυδίκη στον δρόμο. Γιατί οι δόλια πρέπει να έχουν πριστεί πάρα πολύ, να ξέρεις. Από τις αρμονικές διαταραχές δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί πρίζεται το σώμα της γυναίκας ιδίως. Λοιπόν, για σένα Ευρυδίκη μου ή για σένα Λαουρίτα μου που θα φύγεις από το Survivor αυτή τη στιγμή, εγώ δύο πραγματάκια θα σου δείξω και δύο πραγματάκια θα σου πω. Με το που θα φύγεις και θα χρειαστείς, θα έχεις κατευθείαν την ανάγκη να βαφτείς λίγο, να γίνεις λίγο άνθρωπος τέλος πάντων. Η Wet n Wild Cosmetics είναι φυσικά εδώ για εσένα. Wet n Wild θα τη βρεις μόνο στο skouras.cosmetics.gr. Έχει τα πινέλα, έχει τα τέλεια πινέλα μάλλον για να χρησιμοποιήσεις για να μην επιβαρύνεις καθόλου το πρόσωπό σου. Έχει το κοντουριγκάκι σου, αν θες να κάνεις για να ενισχύσεις λίγο τις γωνίες που έχεις δημιουργήσει μέσα στον καιρό που έχει περάσει το Survivor, γιατί οι περισσότερες έχετε μείνει έτσι. Λογικό. Έχει λοιπόν αυτό το φανταστικό contouring που βλέπετε εδώ, που είναι η μία πλευρά του είναι η λευκή για το highlighting και η άλλη είναι η σκούρα για τα κοψίματα που λέμε. Εδώ. Το βλέπετε. Λοιπόν. Η σκούρα και η λευκή πλευρά σκούρα, εδώ, σου, και λευκή πάνω. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει με το Real Life είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, και δεν θέλετε πολλά πράγματα. Λίγο το highlighting, το σε μορφή πούδρας να χρησιμοποιήσετε αυτό που σας έρχεται τις προάλλες και να βάλετε εδώ λίγο κορίτσια μου και εδώ από πάνω και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί ακριβώς αυτό το μακιγιάζ έχω κάνει σήμερα. Και ένα πίτσι κραγιόν, ένα ροδακινί κραγιόν έτσι, αλλά λίγο προς το χρώμα του δέρματος έρχεται και τι να σας πω, και δένει τέλεια. Και το αποτέλεσμα σας είναι αυτό. Λοιπόν, Wet n Wild μόνο για εσάς. Wet n Wild όμως μόνο για εσάς κατευθείαν από το Los Angeles, που ωστόσο το βρίσκεται που αλλού από το Skoura Cosmetics. SkouraCosmetics.gr λοιπόν μπαίνετε. Αλλιώς αν θέλετε στο Instagram και στο Twitter είναι σαν Wet n Wild Greece και στο Instagram και στο Twitter αλλά στο Facebook Wet n Wild Cosmetics.gr. Και το GR με κεφαλαίο. Μπείτε λοιπόν και δεν είναι μόνο αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει υψηλή ποιότητα καλλιντικών. Αλλά στις καλύτερες τιμές. Εντάξει. Γιατί τώρα που θα βγείτε από το Survivor, η κορίτσια μου δεν θα έχετε και δουλειά. Οπότε δεν θα έχετε και λεφτά. Άρα τουλάχιστον να το ισορροπήσετε. Να πάτε κάπου που να έχει πολύ πολύ προσιτές τιμές. Άλλα φανταστικά προϊόντα γνωστά σε όλο τον κόσμο. Και επιτέλους είναι και εδώ πέρα και δεν θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε και εμείς εδώ στο μάτι. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Εγώ σαν κουμπάρα φεύγω. Δεν ξέρω πώς θα επιστρέψω αύριο, δεν ξέρω με τι διάθεση θα επιστρέψω αύριο. Όποια όμως και αν είναι η διάθεσή μου, πάντα μπαίνοντας εδώ στο πλατό αλλάζει, γιατί έρχομαι σε επαφή με εσάς και οι παρέες σας μου κάνουν πάρα πολύ καλό. Αυτό να το ξέρετε. Σε άλλα νέα θα τα πούμε στις 7 το πρωί αύριο, ελπίζω. Στις 7 το πρωί αύριο μαζί με τον Θανάση Πασά, πάντα στο Mad Radio 106,2 και μαζί εδώ στις 4 η ώρα. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα και φυσικά να χαμογελάτε. Γεια σας.